το γράφει, είδε κάτω εκεί το παπάνω. Ποδαρικό λοιπόν, Σαββατιάτικα, 19 Νοεμβρίου για το 2016, σε ένα ξεχωριστό μάτς, Ποσειδώνας Καλαμαριάς απέναντι στο Μακεδονικό, σε μια αναμέτρηση η οποία ούτως ή άλλως διαφέρει από πλευράς δυναμικότητας, από πλευράς θεάματος βέβαια και πάθους, σκορ και θέαμα βέβαια μπορεί να ανοίξει, μπορεί να ομορφύνει κάπως το παιχνίδι. Ποσειδώνας Καλαμαριάς λοιπόν παρατάσσει τους εξής στον αγωνιστικό χώρο. Βασιλάκη στα γκολπόστ. Κάκαλο στο δεξιά κάτω τη αμυντική γραμμή. Φουρκιώτη στο αριστερό. Πολυκάροφ και Κίτσιο στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Σιρόπουλο και Δεδούση στα χαρά δεξιά. Ο Τονουσίδη αριστερά ο Σουλιόπουλο. Ο Χατζιαλεξιάδη και ο Χιονίδη στην κορυφή τη επίθεση. Για την ομάδα του Μακεδονικού, Παπαθανασίου στα γκολπόστ. Ο Αχαλινόπουλο με τον Αβαλιάν στα κάτω τη αμυντική γραμμή. Αντωνιάδη και Τσιαμπάη στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Δήμου και Γαρίφαλο στα χαρά δεξιά. Ο Πιτσόκο αριστερά. Ο Στασινόπουλο, Πεχλιβάνη και ο Γκουνσότο στην ευθυντική γραμμή. Τον αγώνα διευθύνει ο κύριο Γκορτζίλα, πρώτο βοηθό ο κύριο Δημητριάδη, δεύτερο ο κύριο Τροσιάδη βέβαια. Αναφορικά με την τριάδα των ρέφερι. Υψίστη σημασία ο αγώνα για του φιλοξενούμενου φυσικά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματο. Στο σύν 1, όπω ανέφερα στο άνοιγμά μου από τον Θερμαϊκό Θέρμη, στου 29 βαθμού μόνο πρώτο στην κορυφή βέβαια. Το πόσο ηρωική μπορεί να είναι η πορεία του Μακεδονικού στο φθηνό πρωτάθλημα συγκαταλέγεται και το εξής, ότι ξεκίνησε με μείον 5 βαθμούς τη συγκομιθή του και καταφέρει βέβαια να αναρχηθεί μέχρι τέλους. Και όλα έτοιμα λοιπόν για τη σέντρα. Πρώτο και εναρκτήριο λάκτισμα για τον Ποσειδώνα. Από εκεί μετά στον στόπερ, πιο αριστερά στον Φουρκιώτη. Το κοντρόλ από τον Δήμου. Από εκεί και πέρα, στην αμυντική γραμμή και στην πλάτη της άμυνας. Μια δυνατή και προωθημένη παλιά για τον Σουλιόπουλο. Από εκεί και πέρα για τον Πεχλιβάνη, ο οποίος τον πιστοχώρησε. Προς στήριγμα Γκορτζίλας. Για την αμυντική γραμμή, η οποία οργανώνει και πάλι το παιχνίδι της με τον Τσιαμπάζη. Η προθυμένη παλιά μπροστά για τον στόπερ, από εκεί και πέρα στον αμυντικό χαφ. Λαφασμένη εκτίμησή του σε πλάγιο. Έτσι όπως θα ήθελε να αποφύγει ιδιαίτερος εκεί ο Δεδούσης. Για να μην δώσει χώρο στον Γαρίφαλο να κάνει παιχνίδι. Όπως εδώ σε πρώτο πλάνο που θα γυρίσει την μπάλα στον Πεχλιβάνη. Πιο δεξιά του στον ακραίο χαφ που κάνει παιχνίδι, το τσίμπα τη μπάλα μπροστά για ποιον, για τον Πιτσόκο που θέλει να παίξει πλάτη, αντίπαλο να γυρίσει στο Γαρίφαλο. Ο τελευταίο βέβαια με ένα χλιαρό σουτ ανοίγει τον χορό βέβαια των φάσεων. Σημειώνει ή σημειώνω. Από εκεί και πέρα η προθυμένη παλιά μπροστά για τον Σιλιόπουλο. Δεν βολεύει. Από εκεί και πέρα για τον Γκουσότο, δυνατά με το κεφάλι ο Δήμου, θέλει να κατέβει ο Γαρίφαλος για το στήριγμα. Από εκεί το κλέψιμο για τον Χατζέλη Αλεξιάδη. Υπάρχει φάουλ βέβαια εκτός φάσης. Όπως είπα, όπως φυρίζει και ο Γκορτζίλας. Για ποιον, είναι για τον Δήμου. Ο οποίος σηκώνεται από τον τερέν. Θα καθίσω στη θέση μου, δεν μπορώ. Γιατί τι έξω. Δεν βολεύει, δεν βλέπω, δεν βλέπω. Άντε ρε μαλάκα να δούμε. Κάτσε πριν. Συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα η μπάλα πίσω στον Χατζη Βασιλάκη. Δυνατά με το βολέ εδώ goalkeeper. Μπροστά η μεταβίβαση για τον Χατζη Αλεξιάδη. Από εκεί πίσω στον Πεχλιβάνη, ο οποίος δίνει στήριγμα ως βέβαια ως αμυντικός χαφ στο παιχνίδι. Από εκεί στον Αντωνιάδη. Πιο δεξιά του στον Αχαλινόπουλο που ανεβαίνει. Κατεβαίνει και πάλι ο Πεχλιβάνης για να δώσει στήριγμα. Θα σηκώσει την μπάλα, το κοντρόλ με το στήθος για έναν Ποσειδώνα ο οποίος ουσιαστικά
εκμεταλλευόμενος πιθανά λάθη, εξφενδονίζεται με ένα ζωηρό καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως εδώ με τον Σιρόπουλο στην επίθεση. Εδώ ελέγχει και σηκώνει την μπάλα στον άξονα. Σηκώνεται με το κεφάλι του Αβαλιάν και διώχνει σε πλάγιο προφανώς. Όχι. Την μπάλα από του περάσει την πλάγια γραμμή. Παραμένει εντός τερέν με τον Ουσίδη. Να γυρίζει, να γίνεται αποδέκτης τώρα ο Σουλιόπουλος. Στη μονομαχία του με τον Πιτσόκο. Κερδίζουν και πάλι οι ψαράδες. Με ένα παιχνίδι από τον άξονα που αν δοκιμάσει το σουτ βέβαια, κάτι το οποίο έκανε, θα μπορέσει να έχει φάτσα κάρτα στην εστία έτσι όπως φάνηκε τουλάχιστον. Και η επίθεση και πάλι για τον Μακεδονικό. Έτσι όπως ξέρει ο ίδιος να επιτίθεται. Πάντοτε με τον Τσιαμπάζη να σηκώνει την μπάλα μπροστά για τον Ογκουνσότο. Το κοντρόλ από τον Πεχλιβάνη. Η μπάλα παίρνει ύψος εδώ ο Ογκουνσότο. Ξανά στην κεφαλιά. Απομακρύνει ο αμυντικός χαφ. Οι κόντρες. Εδώ το κοντρόλ από τον Σουλιόπουλο. Θέλει να αλλάξει επιτυχημένα με το Χιονίδη και να καταφέρνει. Με τον πρώτο να πατάει περιοχή και να σουτάρει. Εξ επαφής βέβαια. Ό,τι καλύτερο μπόρεσε για να ξεμουδιάσει την παρτίδα μπροστά από τα καρύτου Αθανασίου. Το σεισμό το κατάλαβες. Εδώ με τον Αντωνιάδη να γυρίζει στον Τσιαμπάζη και πάλι. Πεχλιβάνης και πάλι πίσω η μπάλα στον Τσιαμπάζη. Σε έναν οργανωμένο ρυθμό για το Μακεδονικό. Με τον Δήμου να κάνει παιχνίδι το λάθος. Εποφελείται ο Σουλιώτης. Από εκεί θα γυρίσει στο Χιονίδη. Και θέλει ψυχραιμία εδώ για να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις βέβαια ως πως προς την τελική προσπάθεια. Μπροστά από το κάτω του Αθανασίου υπάρχει βέβαια φάουλ. Όπως κατελόγησε και ο Γκοτζίλας. Όχι, είναι offside. Θέλω να χαμηλώσεις εσύ. Μέχλι, μένεις επάνω. Πρώτη φάση, πρώτη τον έπομπ την μπάλα. Η μπάλα έχει φύγει από πίσω, είναι στα γόνια. Πίσω στο τέτοιο. Πάμε έξω. Τσιαμπάζεις για τον Δήμου. Ο τελευταίος κατεβάζει, θέλει στήριγμα και το βρίσκει σε ένα δυναμικό passing game των δύο. Με τον Μπεχλιβάη να γίνεται αποδέκτης και πάλι από τη δεξιά πλευρά. Εδώ το κλέψιμο από τον Φουρκιώτη. Και από εκεί και πάλι η του Μακεδονικού διορθώνει τα κόσκιμενα. Κάβεται η μπαλιά, δυνατή σέντρα μπροστά για τον Ογκουνσότο. Υπάρχει κόντρα βέβαια στην πλάτη του αμυντικού και από εκεί πίσω στα χέρια του Χατζηβασιλάκη. Το δυνατό βολέ εδώ από τον goalkeeper. Με το κεφάλι ο Αντωνιάδη σε ένα χώρο που κινείται ο Πάτρικ Ογκουνσότο. Θα παίξει την μπάλα πίσω στο Σασινόπουλο και από εκεί με τη μία. Στα αριστερά του στον ακραίο χαφ. Για τον Πιτσόκο σε πλάγιο. Η επαναφορά για τον Δήμου. Από εκεί κάβεται για τον Ογκουνσότο. Θα παίξει την μπάλα πίσω στον Γαρίφαλο. Ο οποίος ακολούθησε στατική αξία βέβαια στο παιχνίδι του Μακεδονικού. Ο Γαρίφαλος έχει βγάλει πολλές τελικές βέβαια από κάποια σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και εδώ η μπάλα φτάνει στον Πιτσόκο, ο οποίος θα δοκιμάσει το πόδι του. Ο Χατζηβασιλάκης, ήρωας του παιχνιδιού στο πρώτο μέρος. Σε κόρνερ. Ενστικτοδός ελέγχεται τα κλαστικά του. Πρέπει να είναι στο 8. Δυνατά το κόρνερ το δεξί, η μπάλα περνάει, απομακρύνει ο στόπερ. Απλώνει το πόδι του και πάλι ο επιθετικός βέβαια έχοντας επιζωχωρήσει για να μαρκάρει και εξφεδονίζεται. Πρακατάει την μπάλα για το χείλιο, θέλει να περάσει το εμπόδιο του Γαρίφαλου. Υπάρχει πλάγιο βέβαια για τον Μακεδονικό, για τον Ποσειδώνα. Τον Ουσίδης. Δεξιά για τον Σουλιόπουλο. Σε πλάγιο.
Δεν δούσε το αραβί, Γιάννη, δεν δούσε. Επαναφορά με τον Δεδούση σε πλαγιό. Πάλι ο Γιάννης, πάλι ο Γιώργος, πάμε. Γιώργο, πολύ, πίεση. Κακάλος, να ανέβει ο Φουρκιώτης, να ανέβει. Στην επαναφορά πάντοτε στη μεγάλη περιοχή με το κεφάλι εδώ στο Αντερφόρ. Έχοντας πλήρες οπτικό πεδίο βέβαια και κάποιον καλοθελητή βέβαια για να γίνει αποδέκτης στα αριστερά του. Από εκεί για τον Πάκρη Κουκουσόντο. Κερδίζει το πλάγιο. Παραχωρεί το πλάγιο για την ακριβία. Επαναφορά εδώ με τον στόπερ να γυρίζει με το κεφάλι. Δυνατά στη διεκδίκηση εκεί ο Πεχλιβάνης. Πρωτού η μπάλα περάσει σε πλάγιο. Ο Πιτσόκος θα απομακρύνει. Και από εκεί η μπάλα παραμένει στον άξονα με τον Σουλιόπουλο. Να κάνει παιχνίδι και να γυρίζει ανεπιτυχώς σε κάποιο συμπαίκτη. Από εκεί με τη μία στον Ογκουνσότο. Παίζεται λέει ο ρέφερι, μπάλα σπάει στα δεξιά για τον Πεχλιβάνη που θέλει να ανοίξει το παιχνίδι και να μοιράσει τα δεξιά του στον ακραίο χάφ. Από εκεί με τη μία η δυνατή και η χαμηλή παράλληλη σέντρα. Μπροστά για τον Γαρίφαλο. Και συνέχεια στο παιχνίδι βέβαια. Υποτικά στο πλαίσιο του fair play. Πίσω η μπάλα στον Παπαθανασίου. Και από εκεί στον Αντωνιάδη, ο οποίος θα δώσει ένα δυνατό λάκτισμα για να τη στείλει. Για να στείλει την μπάλα μπροστά στα πόδια του Πεχλιβάνη, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ βέβαια. Και ένα φάουλ σε διαγώνια θέση, αν μη τι άλλο, μπροστά στα καρέ του Χατζηβασιλάκη. Είναι ο Πιτσόκος επάνω στην μπάλα. Όχι, είναι ο Στασινόπουλος με το νούμερο 9. Θα πάει για γέμισμα προφανώς. Και θα το κάνει. Η μπάλα περνάει στην καρδιά της περιοχής. Εκεί όπου απομακρύνει ο ακραίος μπακ. Προτού η μπάλα περάσει σε πλάγιο εδώ βέβαια ο Δημητριάδης σφυρίζει, υποδεικνύει την παράβαση ότι η μπάλα έχει περάσει την πλάγια γραμμή. Συνεπώς η επίθεση είναι για το Μακεδονικό. Επαναφορά η μπάλα πίσω στον Αντωνιάδη. Από εκεί για τον Τσιαμπάζη. Από τα αριστερά ο Αβαλιάν είναι προτινόμενος για την ακρίβεια να ανοίξει το σπριντ. Η μπάλα γυρίζει ωστόσο στατικά στην αμυντική γραμμή του Αντωνιάδη. Που θα προτιμήσει δεξιά πτέρυγα. Και δει τον Στασινόπουλο, ο οποίος θέλει να πατήσει περιοχή να σηκώσει την μπάλα μπροστά για τον Μπιτσόκο. Η μπάλα παίρνει ύψος εδώ το κοντρόλ από τον Γαρίφαλο. Θέλει να πάρει το σλάρο ανάμεσα από δύο, δεν τα καταφέρνει. Εδώ με τον ακραίο μπακ να γυρίζει την μπάλα στο στήθος του Χιονίδη και από εκεί πιο δεξιά του στον Τονουσίδη. Από εκεί με τη μία στον Χιονίδη και πάλι υπάρχει πλάγιο. Η επαναφορά εδώ με το κεφάλι, ο στόπερ, το κοντρόλ με το κεφάλι από τον Σιρόπουλο, η μπάλα παραμένει σε πόδια γηπεδούχων. Έστω και με περιπετειώδη τρόπο όπως εδώ, με τον αμυντικό χαβ να πατάει η περιοχή να γυρίζει σε θέση βολής την μπάλα για τον center forward. Βέβαια υπάρχει παράβαση όπως κατελόγησε ο Κορτζίλας. Θα καλέσει και τον Σιρόπουλο κοντά του. Θα του υποδείξει κάποια παραπάνω, θα του πει παίξε πιο ήρεμα.
Εδώ δεξιά για τον Κρέομπακ, ο οποίος έχει ανέβει. Καθετάει η παλιά του για τον Στασινόπουλο που θέλει να παίξει την μπάλα και πάλι σε ένα γέμισμα μπροστά για τον Πάτρικ Ογκουστότο. Από εκεί για τον Ποσειδώνα. Εκμεταλλευόμενος βέβαια την κυκλοφορία του και στους κλειστούς χώρους. Χωρίς να θέλει να εκφυνθιαστεί από το μεγάλο όνομα που λέγεται Μακεδονικός. Τουλάχιστον για την κατηγορία. Από εκεί για τον αμυντικό χαφ που κάνει παιχνίδι και ανεβαίνει. Θα κατεβάσει μια κάθε την παλιά στο κοινό χώρο για τον Σουλιόπουλο. Ο οποίος παλικαρίσια δίνει τις μονομαχίες του από τα άκρα, κυρίως από την δεξιά πλευρά. Εκμεταλλευόμενος βέβαια στο έπακρο κάποιες μπαλιές οι οποίες βγαίνουν πίσω από τη σέντρα. Και από εκεί και πέρα στη συνεργασία του με τον Χιονίδη είναι το μεγάλο ερωτηματικό για το αν θα μπορέσει να παραβιάσει την αιστεία του Παναθανασίου ή αν θα μείνει στατικός. Οι κόντες όπως εδώ τώρα με τον Σιλόπουλο και πάλι. Να γυρίζει στον Τονουσίδη. Από εκεί κοντά το ο Σιρόπουλος είναι εκείνος ο οποίος θα παίξει την μπάλα πίσω στον Χάτζη Βασιλάκη. Δίστασε προς τιμή για το κοντρόλο της Αμπάς, κατεβάζει με δεύτερο χρόνο σωστά βέβαια τοποθετημένος. Δεξιά για τον Χαλινόπουλο. Και πάλι ο Τσιαμπάζης κάνει παιχνίδι. Θα γυρίσει στον κόφτη. Και πάλι μπάλα πίσω ο Αντωνιάδης. Από τα αριστερά ο Αβαλιάν έχει ξεκινήσει την κούρσα. Ο Αντωνιάδης περιμένει και σκάβει την μπάλα σε κέρια θέση μπροστά για τον ακραίο μπακ. Δεν πειράζει. Είναι out. Θέσεις. Στο 15 λοιπόν, προς 16, εδώ στην Καλαμαριά, δεν υπάρχει σκορ. Κεφαλιά από τον Δήμου. Κεφαλιά πάσα από τον Ογκουνσότο με το κεφάλι ο Πιτσόκος, δεξιά για τον Στασινόπουλο. Οι κόντρες, πίσω η μπάλα στον Μεχλιβάνη και πάλι. Από εκεί με τη μία, Γαρίφαλος, αποφεύγει το εμπόδιο του Τουρουσίδη. Το λάθος, η λαθασμένη επιλογή βέβαια. Επιμένουν και τώρα, από τώρα βέβαια, ή του Ποσειδώνα. Και το κλέψιμο, Πεχλιβάνης. Με πλάτη στον αντίπαλο εδώ ο Χιονίδης θέλει να αποφύγει το εμπόδιο του Δήμου και τα καταφέρει βέβαια. Πέφτοντας επάνω στον Χαλινόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του παίρνει το σλάλομ και την τρίπλα. Μπροστά από τον προσωπικό του αντίπαλο. Δηλαδή προθυμένη παλιά μπροστά για τον Παναθανασίου. Εδώ το κοντρόλ από τον Αβαλιάν. Θα παίξει την μπάλα δεξιά του στον Πιτσόκο. Κατεβαίνει και ο Γκουσότο, αφού στήριγμα υπάρχει επιθετικό. Εδώ με τον στόπερ να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα περνάει ανεκμετάλλευτα βέβαια στα χέρια του Παναθανασίου. Ένας Μακεδονικός ο οποίος εκμεταλλεύεται το παιχνίδι του από τις εύστοχες μεταβιβάσεις, είτε αυτές είναι στους κλειστούς χώρους με το passing game. Εδώ με τον Πάτρικ Ογκουνσότο να ζυγίζει προς στιγμή το πλάτο πλασέ. Έτσι όπως θα μπορούσε να το εκτελέσει. Εκμεταλλεύεται λοιπόν, όπως έλεγα, τις σωστές μεταβιβάσεις, είτε αυτές είναι από το passing game, είτε από τις βαθιές μπαλιές. Με κορυφαία φάση εκείνη του Πιτσόκου, έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι και καλά και εγώ το όνομά του, μπροστά από τα κάρτα του Χατζη Βασιλάκη. Με τον goalkeeper να είναι εκείνος ο οποίος ουσιαστικά άπλωσε τα χέρια του, εκτινασόμενος βέβαια, στο δεξί του παραθυράκι. Εδώ με το γέμισμα του Στασινόπουλου η μπάλα περνάει out. Πάμε, 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 δεν πειράζει! Thank you.
Χατζη Βασιλάκης. Σκαφτή παλιά μπροστά με το κεφάλι ο αμυντικός σκαφ και ένα τσίπημα της μπάλας, ένα γέμισμα για την ακρίβεια για τον Μπιτσόκο. Εδώ. Στα χέρια του Χατζηβασιλάκη. Δεν συμπειράσει κανείς, αλλού πάνε μπορείς. Εδώ έπαιξε. Το δυνατό βολέ. Κεφαλιά από τον Δήμου. Σε πλάγιο. Πάμε. Επαναφορά από τον Τονουσίδη. Και πάλι μπροστά για τον Χιονίδη. Φάουλ. Από εκεί για τον Αντωνιάδη και τον Τσιαμπάση. Αχαλινόπουλος από το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής. Έχει κατέβει ο Στασινόπουλος να δώσει στήριγμα και από εκεί και από εκεί πέρα μοιράζει. Έστω και αν είναι επιτυχώς βέβαια για τον Αναβαλιάν. Διορθώνει ο στόπερ. Από εκεί μπροστά για τον Μπιτσόκο. Οι κόντρες έχει ανέβει ο Γαρίφαλος να δώσει στήριγμα. Υπάρχει φάουλ το οποίο έχει δύο ο Γκορτζίλας. Επιθετικό. Από τον Γαρίφαλο. Και τα λέει με τον αρχηγό του Μακεδονικού εκεί ο Γκορτζίλας. Του λέει παίξε πιο ήρεμα. Και εδώ είναι σκαφτή μπαλιά. Η μπάλα περνάει με τον στόπερ να γυρίζει στον Πιτσόκο. Συνεργασία των δύο και των τριών όπως φαίνεται με τον Πιτσόκο. Και τον Γαρίφαλο βέβαια. Σκαφτή μπαλιά από τον Δήμου. Η μπάλα περνάει στη δεξιά πτέρυγα. Και ένα Μακεδονικό ο οποίος προτίθεται πραγματικά να τρέξει την επίθεσή του. Λάθος, όχι τον Γκουστόντο. Βρήκε τελικά τον Αχαλινόπουλο. Στη μεγάλη περιοχή απακρίνει ο αρχηγός βέβαια για λογαριασμό του Ποσειδώνα. Από εκεί για τον Τσιαμπάζη να γυρίζει στον Πεχλιβάνη. Κοντά του ο Γαρίφαλος και πάλι ο Πεχλιβάνης αποδέκτης. Γαρίφαλος έχει χώρο μπροστά του, εκμεταλλεύεται και γυρίζει τα δεξιά του στο Σασινόπουλο. Και πάλι ο Πεχλιβάνης. Σκαφτή παλιά εδώ το κοντρόλ από τον Ουσίδη. Από εκεί πιο πίσω η μπάλα στο Χατζη Βασιλάκη. Υπάρχει offside όπως υπέδειξε ο Δημητριάδης. Προφανώς στην πλάτη της άμυνας. Εδώ με τον Δήμου. Κατεβάζει μια κάθετη παλιά για τον Πίτσοκο. Η μπάλα παίρνει ύψος εδώ με το κεφάλι ο Γαρίφαλος. Οι κόντρες δεξιά για τον Χιονίδη. Μεταβίβαση με τη μία στον Δεδούση με τους δύο να συνεργάζονται. Και κατεβαίνει ένας ακόμη για να συμπληρώσει την τριπλέτα. Είναι ο Σιλιόπουλος. Συγκλίνει προς τον άξονα σε μια επίθεση πραγματικά που αν βγει με εύστοχη μεταβίβαση, εύστοχη παλιά βέβαια στη μεγάλη περιοχή, θα μπορέσει να, βέβαια να φύγει τελική από εκεί, από εκεί το σημείο. Η μεγάλη παλιά με το κεφάλι εδώ στα χέρια του Παθανασίου. Από εκεί για τον Δήμου που κάνει παιχνίδι. Γυρίζει στο Γαρίφαλο και πάλι ο Δήμου ελέγχει. Αχαλινόπουλος για τον Γαρίφαλο και πάλι μπάλα πίσω στο στόπερ. Εδώ και πάλι ο Γαρίφαλος ελέγχει. Τσιαμπάζης. Ανεβαίνει ο Πεχλιβάνης να δώσει στήριγμα. Η μεγάλη παλιά μπροστά για τον Μπιτσόκο που θέλει να γυρίσει με το κεφάλι. Ανεπιτυχώς βέβαια. Οι κόντρες ανεβαίνει ένας ακόμη ο Αβαλιάν και ο Πεχλιβάνης. Στην εργασία των δύο Γκουστόντο για να πάρει το κοντρόλ. Το κοντρόλ επίσης από τον Μπιτσόκο. Υπάρχει χέρι και φάουλ σε πολύ πλεονεκτική θέση. Σε καλό σημείο. Και από αυτή τη θέση θέλει ένα γλυκό σουτ. Καλοτραβηγμένο και τεχνικό.
μπάλα, εμένα τώρα. Να φύγει η πάση. Μυρίζω. Ες, πάνος. Αντικοσίδης. Κίτσιος. Τουρουσίδης. Έχει μέσα πρώτο. Πρώτος είσαι. Έλα, 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 έλα. Πάνω στην μπάλα είναι ο Πεχλιβάνης. Είναι ένας ακόμη. Και θα αποτελεί ένιγμα για το ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Ο Πεχλιβάνης είναι Αντωνιάδη, να δούμε πώς θα. Είναι ο στόπερ ο Αντωνιάδης, έχω την εντύπωση. Ο οποίος έχει ανέβει. Πεχλιβάνης. Στο τείχο στην μπάλα και κόρνερ. Στο 25 της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκορ εδώ στην Καλαμαριά. Δυνατά με το δεξί. Σηκώνεται ο στόπερ για μακρινή. Εδώ και πάλι μπάλα απομακρύνεται. Εν τέλει από τη μεγάλη περιοχή. Η προθυμένη παλιά μπροστά για τον Πιτσόκο. Κατεβάζει το κοντρόλ, υπάρχει. Out. Η προθυμένη παλιά μπροστά. Με το κεφάλι ο Δήμου. Καφέτα η παλιά για τον Πιτσόκο από εκεί με τη μία στον Γαρίφαλο. Επαναφορά με τον Αβαλιάν. Από εκεί για τον Αντωνιάδη. Πιο πίσω η μπάλα στον Τσιαμπάζη. Και δεξιά στον Χαλινόπουλο. Για τον Μακεδονικό, ο οποίος ουσιαστικά θέλει να κοντρολάρει το παιχνίδι. Να το φέρει στα μέτρα του και να το ανοίξει όταν αυτός μπορέσει να το κάνει. Πίσω η μπάλα για τον στόπερ τον Πολυκάρποφ. Από εκεί με τη μία στον ακραίο μπακ τον Φουρκιώτη. Εδώ με τον στόπερ τον Τζιαμπάζη να ελέγχει την μπάλα μπροστά από τον Χιονίδη. Από εκεί με τη μία Πεχλιβάνης. Εδώ σε πέντο χρόνο για τον Πιτσόκο να ανεβαίνει, να συγκλίνει προς τον άξονα, να κερδίζει την εσωτερική. Έχει ο Γκουσότο στο πρόσωπό του, ο οποίος έκανε την κίνηση. Το κοντρολά από τον Αβαλιάν. Θα αλλάξει την μπάλα στη δεξιά πτέρυγα. Από εκεί πιο πίσω στον Αχαλινόπουλο. Στασινόπουλο συγκλίνει προς τον άξονα, θέλει στήριγμα και το βρίσκει προφανώς βέβαια στον Γκουσότο. Με τον τελευταίο να γυρίσει την μπάλα στον Αχαλόπουλο και πάλι δυνατή σέντρα στο Θεοδωκάρη, κεφαλιά τον Κουνσότο στα χέρια του Χατζηβασιλάκη. Το δυνατό βολέ εδώ από τον goalkeeper και πάλι. Πίσω στον Παπαθανασίου. Δήμου. Ελέγχει, γυρίζει στον Αντωνιάδη. Μπαλιά για τον Τσιαμπάζη. Ο οποίος ανεβαίνει. Κατεβάζει μια καφέ την παλιά, η μπάρα πίσω στον Γαρίφαλο. Εδώ το κοντρόλ και πάλι από τον Αντωνιάδη, ο οποίος ανεβαίνει σε ρόλο οργανωτή βέβαια. Από την αμυντική γραμμή γυρίζει στον Πεχλιβάνη. Είναι κλειστή η χώρη στην αμυντική γραμμή. Η παλιά μπροστά, η μπάρα στα χέρια του Χατζηβασιλάκη. Σε ένα παιχνίδι όπως φαίνεται για τον Ποσειδώνα, κρατώντας το 4-5-1 πολύ κοντά στη μεγάλη περιοχή, ένας και μοναδικός προθυμένος και δεν είναι άλλος από τον Χιονίδη. Για λογαριασμό του Ποσειδώνα, πολλές φορές στην άμυνά του, περιμένοντας το Μακεδονικό, δίνοντας ένα ελαφρό προβάδισμα σε ό,τι αφορά τον χώρο βέβαια στους φιλοξενούμενους. Έτσι όπως θέλει να κλείσει βέβαια το παιχνίδι του, για να ελέγξει τα μετώπιστε. Εδώ η συνδυνατή σέντρα, shoot out. Δεν πειράζει, Στάση.
Και εδώ το γέμιζα από το Χατζη Βασιλάκη. Με το κεφάλι ο Δήμου. Κεφαλιά πάσα από τον Στασινόπουλο μπροστά για τον Αγκουσότο. Το κοντρόλ από τον Αστυρόπουλο. Πίσω η μπάλα από Λικάρποφ. Το γέμιζα μπροστά για τον Χιονίδη. Ελέγχει ο Δήμου. Από εκεί για τον Στόπερ τώρα τον Ιάδη. Έχασε την ισορροπία του προσεγμίνου εκεί ο Σουλιόπουλος μπροστά από τον Γαρίφαλο. Τακουνάκι σε πρώτο χρόνο για τον Καγαλό. Από εκεί στον Αστυρόπουλο. Για τον Χιονίδη και τον Αστυρόπουλο. Διορθώσω εδώ τώρα ο Καγαλός ελέγχει. Σε βλάγιο. Αβλέ, ας τους εμένα. Γρηγόρη, Γρηγόρη, δες με λίγο. Ει, όσο πιο ηρεμός είσαι, τόσο καλύτερα να παίζεις. Συνεργασία των τριών εδώ με τον Δεδούση, σε βλάγιο. Επαναφορά με τον Δήμου, αφήνει ποντικά στον Βαλιάν. Από εκεί με τη μία στον Σουλιόπουλο. Που κάνει παιχνίδι δεξιά του, έχει τον Δεδούση. Εκείνος τον τιμάει την τρίπλα και δει βέβαια την παλιά στον Χιονίδη. Από εκεί μπαλά πέρασε παράλληλα. Ανεπιτυχώς για τον Χαλινόπουλο. Πεκλιβάνης για τον Γαρίφαλο. Ένας Μακεδονικός που θέλει καθαρό μυαλό με τα επιβάσεις. Και αν ανοίξει βέβαια και το παιχνίδι βέβαια, αυτό θα είναι προς όφελός του. Για το αν θα μπορέσει να πιάσει κάποιες τελικές παραπάνω σε αυτό το πρώτο μέρος. Διανύοντας ήδη το 30 λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0. Εδώ το γέμισμα, το κοντρόλ από τον Μητσοκό. Συνεργασία των δύο και των τριών, αν μη τι άλλο. Με τον Αβαλιάν και τον Μητσοκό βέβαια. Να έχουν την εσωτερική. Από εκεί πιο πίσω στο Μεχλιβάνι. Πλάγιο. Μπράβο Αγίγαντα, μπράβο Αγγελάρα, μπράβο Αγγελάρα, πάμε. Υποδομένη παλιά μπροστά. Δίστασε το κοντρόλο ο Κίτσιος. Μπροστά τον Γκουνσότο, επιμένουν του Μακεδονικού. Και είναι τώρα η ευκαιρία μπροστά για τον Γαρίφαλο να πάρει την τρίπλα μπροστά. Με τη σειρά του βέβαια από τον Πολυκάρποφ. Ο οποίος τον πιστοχώρησε. Πολύ εύστοχα βέβαια για να μαρκάρει τον Γαρίφαλο. Από εκεί και πέρα για να κλείσει την επίθεση του Μακεδονικού. Πάνω στην μπάλα είναι ο Γαρίφαλος, πρέπει να είναι και ο Στασινόπουλος βέβαια. Και θα πάει για γιώμα. Για σένα στο παιχνίδι, μεγάλη περιοχή, πάρα περνάει γκολ! Γκολ για τον Μακεδονικό, 0-1. Απευθείας διεκτέλεση από τον Στασινόπουλο. Δεν τη βρήκε κανένας πρέπει, έχω την εντύπωση. Με πολύ φάλτσο. Κατέληξε στα δίκτυα του Χατζηβασιλάκη. Ο Γκορτσίλας το έχει ακυρώσει, δεν έχω καταλάβει το λόγο όμως. Εδώ είναι η χειρότερη στιγμή για να γίνει το γήπεδο ρινγκ. Κοιτάξτε. Έδωσε με, εντάξει. Ναι, δίκαιο. Και κοιτάξτε να δείτε τι συνέβη, από ό,τι κατάλαβα. Ο ρέφερι ο Γκορτσίλας είχε σφυρίξει έμεσο φάουλ. Και σημειωτέων με το τι λέει ο κώδικας του ποδοσφαίρου,
για να εκτελεστεί το έμεσο φάουλ, πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξει ο εκτελεστής. Πρέπει να δώσει πάσα δηλαδή για να σουτάρει ο δεύτερος κατά σειρά στην εκτέλεση. Αν εκτελεστεί απευθείας η μπάλα από τον εκτελεστή, από αυτόν τον οποίο έχει αναλάβει την εκτέλεση και καταλήξει τα δίχτυα, συνεπώς έχουμε κόρνερ προφανώς. Έχουμε κόρνερ πράγματι, αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί η μπάλα κατέληξε out. Δεν κατέληξε out. Είναι γκολ. Γκολ είναι, ρε. Γκολ μπήκα, απλά ήταν άμεσο. Πάμε. Δεν μπήκα. Την ηρεμία σου, τώρα, Παύλε. Δεν είναι εδώ, σε Πάμε, παίξτε! Και από εκεί και πέρα στον Αντωνιάδη. Αν ακουμπούσε την μπάλα κάποιος από την πορεία, στην πορεία της, είτε ήταν αμυντόμενος είτε επιθετικός, το γκολ θα μετρούσε βέβαια χωρίς καμία αμφιβολία. Συνεπώς η μπάλα τώρα καταλήγει σε κόρνερ. Εδώ το γέμισμα. Κεφαλιά από τον Κουσότα, αυτό το γκολ μετράει βέβαια. Εδώ ο Μακεδονικός σπάει το ρόδι. Το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, πετάει για το πάτη Κουσότο και ανοίγει το σκορ. Στο 36. Και όπως ανέφερα εγώ, εφόσον ο ποδοσφαιριστής ήταν ο εκτελεστής, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, είναι out και όχι corner, γιατί δεν υπήρχε αμυνόμενος να τελειώσει την πορεία. Και κάτι το οποίο θα μετρούσε το τέρμα βέβαια, σίγουρα. Δική μου λάθος διατύπωση, να ζητήσω συγγνώμη από το λεωτικό κοινό. Πάμε! Από εκεί και πέρα, η μπάλα στον Πεδούση. Πίσω στο στόπερ. Και εδώ ελέγχει ο Μητσόκος. Φάουλ. Από εκεί για τον Τσιαμπάζη. Δεξιά στο Χαλινόπουλο. Σκαφτή παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον ακριόχα που εκμεταλλεύεται το σπριντ. Ελέγχει ο Πολυκάρο που γυρίζει. Και πάλι στην ευθυντική γραμμή. Εδώ με τον Χαλινόπουλο να παίζει την μπάλα πιο πίσω στον Τσιαμπάζη. Κατεβάζει ο Αρίφαλος δεξιά αριστερά του στον Δήμου. Αβαλιάν έχει ανοίξει. Το παιχνίδι έχει ανοίξει και τη θέση του βέβαια για να γίνει αποδέκτης. Ο Γκουνσότο εδώ με το κεφάλι, ο αμυντικός χαφ θα γυρίσει στον Μεχλιβάνη και ο δεξιά στον Αγαλινόπουλο. Από εκεί και πάλι ο Μεχλιβάνης κάνει παιχνίδι. Δώστε! Ελέγχει ο στόπερ. Σκαφτεί παλιά μπροστά στον ακραίο χαφ και δεν είναι άλλος από τον Στασινόπουλο, ο οποίος θέλει να γυρίσει. Η δυνατή σέντρα, η μπάλα περνάει, ανεπιτυχώς βέβαια για τον στόπερ, ο οποίος διώχνει το κεφάλι. Πίεσε! Και από εκεί και πέρα, για τον Ποσειδώνα Καλαμαριάς, ο οποίος ψάχνει ουσιαστικά το γρήγορο παιχνίδι. Εκμεταλλευόμενος στο Σουλιώτη και το Χιονίδη πολλές φορές βέβαια από τη δεξιά πλευρά. Εδώ είναι σκαφτεί παλιά τον Ουσίδη. Με το Μεχλιβάνη να ελέγχει, να γυρίζει στο Χαρίφαλο. Πίσω η μπάλα στον Αχαλινόπουλο. Στασινόπουλος ελέγχει σε πιο ελεύθερο ρόλο βέβαια. Και γυρίζει, κατεβάζει την παλιά του στο Χαρίφαλο. Θέσεις! Χαρακτηριστικό δεκάρι ο Χαρίφαλος. Πίσω στην πλάτη του ο Γκουνσότο.
Ο αρχηγός εδώ από πλευρά σε πλευρά πολλές φορές δίνει λύσεις. Εδώ με τον Σουλιώτη. Καφέτα η μπαλιά στο κοινό χώρο, Γκουνσότο. Στη μεγάλη περιοχή με πλάτη στον αντίπαλο. Θέλει στήριγμα και το βρίσκει στο Χαλινόπουλο. Θα πάρει την κοφτή τρίπλα, θα αδειάσει το προσωπικό του αντίπαλο, θα γυρίσει τον άξονα και ευκαιρία εδώ βέβαια για να φύγει τελική. Που δεν μετουσιώνεται όπως θα ήθελαν όλοι. Εκεί στον Μακεδονικό. Εδώ η προθυμένη μπαλιά μπροστά για τον Σουλιόπουλο. Υπάρχει φάουλ. Και είναι η κάρτα σε ποιον, στον Χαλινόπουλο. Μάλιστα. Η πρώτη κάρτα στο παιχνίδι. Ένα να μείνει δεύτερο. Και εδώ θέλει ψυχραιμία για τον Ποσειδώνα, για τον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Γιώργο, μην ξεκινά. Θέλει σίγουρη και στατική επίθεση. Το James από το δεξί, η μπάλα περνάει out. Σε μία από τις λίγες τελικές που είχε στο πρώτο μέρος. Μετουσιώντας βέβαια την αξία, έτσι όπως θα φανεί, όταν σε ουσία περισσότερο. Με την μπάλα φεύγει πάνω από την οριζόντια δοκό. Η μπάλα παίρνει ύψος με το κεφάλι ο Γαρίφαλος. Δυνατά στην κεφαλιά και ο Δήμου. Ιδανικός κόφτης για το Μακεδονικό. Πάμε, δεν πειράζει, πάμε! Επαναφορά με τον ακραίο μπακ. Η μπάλα περνάει για τον Τσιαμπάζη. Εδώ ο στόπερ κερδίζει το φαουλ. Η μπάλα σε φαουλ βέβαια. Φυσικά, στο σημείο αυτό θα σηκωθεί από το τερέν και ο παίκτης του Μακεδονικού, πριν να είναι ο Στασινόπουλος με το νούμερο 9. Δυνατά με το δεξί μπάλα στα σώματα και πάλι για το Μακεδονικό, ο οποίος επιμένει με το Γαρίφαλο. Θα γυρίσει το Στασινόπουλο. Το γέμισμα η μπάλα περνάει αποκλειστικά για το κεφάλι του επιτελικού χαφ. Του Δήμου έχω την εντύπωση, του κόφτη. Έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα καταλήξει out. Λίγα τα λεπτά τα οποία απομένουν ακόμα για τη συμπλήρωση των πρώτων 45. Αν δεν κάνω λάθος είναι 2 έως 3 στον αριθμό, μαζί με τις όποιες καθυστερήσεις. Συνεπώς, για έναν Ποσειδώνα Καλαμαριάς, ο οποίος ουσιαστικά στο παιχνίδι του έχει να υπερηφανεύεται τουλάχιστον για τις σωστές μεταβιβάσεις και το παιχνίδι που θέλει να ξεδιπλώσει από την αμυντική γραμμή και μετέπειτα, από τη μεσαία γραμμή για την ακρίβεια και μετέπειτα, και εκμεταλλευόμενος του Σουλιόπουλο και Χιονίδη. Δεν του βγήκανε οι τελικές, δεν του βγήκε το παιχνίδι, το passing game όπως θα ήθελε. Έχει βέβαια στην πλάτη ένα τέρμα μπροστά με το Μακεδονικό να ελέγξει το παιχνίδι. Μπράβο,
Το κίνησμα για τον Πιτσόκο σε πλαγιό. Δυνατά με το κεφάλι εδώ ακραίος μπακ, έχει ανέβει ο Αβαλιάν σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο βέβαια για να ελέγξει την μπάλα ανάμεσα από την παγίδα των τριών και θα παίξει την μπάλα πίσω στον Δημού, με τη σειρά του θα την σκάψει μπροστά για τον Πάτρικ. Μπάλα παίρνει ύψος με το κεφάλι ο στόπερ, η μπάλα στα αριστερά για τον Γαρίφαλο. Από εκεί ο Δήμου κάνει παιχνίδι σε ρόλο οργανωτή και μοιράζει στα δεξιά του στον Χαλινόπουλο που ανεβαίνει. Στασινόπουλος έχει χώρο μπροστά του, χρόνο για να σκεφτεί τις επιλογές του, θα σπάσει την μπάλα πίσω στον Χαλινόπουλο. Συνεργασία των τριών. Και από εκεί στο Μεχλιβάνι. Υπάρχει, κάπου εδώ βέβαια ο Γκορτζίλας θα διορθώσω, σφυρίζει για τη λήξη του πρώτου μέρους. Όπως ανέφερα, όπως Ιώνας Καλαμαριάς ήλεξε το παιχνίδι του. Φυσικά, βρέθηκε με πλάτη στο τέρμα μετά το 0-1 από τον Ογκουστότο. Ό,τι καλύτερο και το πολυτιμότερο για τους Καλαμαριώτες, οι οποίοι ουσιαστικά θέλησαν να παίξουν το παιχνίδι τους με τον Σουλιόπουλο και τον Χιονίδη. Δεν τους βγήκαν οι τελικές, δεν τους βγήκε το παιχνίδι. Απέναντι σε έναν καλά στημένο Μακεδονικό, ο οποίος ελέγχει το παιχνίδι αυτής της αρχής από το πρώτο λεπτό και έπειτα βέβαια. Έχει το πάνω χέρι σκηνής, έχει τον γκολ με τον Ογκουστότο, όπως ανέφερα, στο 0-1 με στο 36 με την κεφαλιά από το corner. Και περιμένει ένα γεμάτο 45 λεπτό. Έχει ένα τρέμα το βέβαια το οποίο ακυρώθηκε ως έμεσο φάουλ. Ποιος είναι? Ως out, εφόσον η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα μετά από, από εκτέλεση έμεσο φάουλ. Συνεπώς δεν βρέθηκε κανένας στην πορεία της μπάλας για να της λείπω στα δίχτυα. Κάτι το οποίο δεν μέτρησε. Και όλα αυτά λοιπόν εδώ από το δημοτικό γήπεδο Καλαμαριάς. Με τον Μιχάλη Κομίτση, την εγγραφή για το insport.gr. Μικρή διακοπή και τα λέμε σε λίγο. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο δημοτικό γήπεδο Καλαμαριάς, παιχνίδι για το παιχνίδι το οποίο αφήσαμε εσείως βέβαια από το πρώτο μέρος. Γεμάτο συγκινής βέβαια και ένα ελαφρύ θέαμα. Κάτι το οποίο, για το οποίο ο Μακεδονικός έχει να υπερηφανεύεται βέβαια, εφόσον προηγείται με 0-1 με τον γκολ του Πάτρικ Ογκουστότο από το 36. Και ένα τρένο το οποίο ακυρώθηκε μετά από μια απευθείας εκτέλεση έμισο φάουλ βέβαια, εφόσον κατέληξε και στα δίχτυα. Και από εκεί πέρα, σε ένα γεμάτο 45 λεπτό εδώ στην Καλαμαριά, η επίθεση για το Μακεδονικό. Πολλές φορές το παιχνίδι του είναι στατικός, κυκλοφορεί πολύ έξω την μπάλα χωρίς να βιάζεται, χωρίς να παίζει αγχωμένα. Και εδώ έχει σκαφτεί παλιά μπροστά για ποιον, για τον στόπερ τον Αντωνιάδη out. Και από εδώ το γέμισμα για τον Χατζηβασιλάκη. Το σήμα της μπάλας από τον Κάκαλο. Απομακρύνει ο ακραίος μπακ. Κεφαλιά από τον Πολυκάρποφ. Από εκεί με τη μία, σε ποιον? Στον Δεδούση. Και στον Σουλιόπουλο, ο οποίος θα δοκιμάσει το πόδι του στα χέρια του Παθανασίου. Πραγματικά ξεμαρκαρίστηκε, έπιασε την μπάλα εσείως στην κατοχή του και εξαπόλυσε το σουτ. Το δυνατό βολέ από τον Παθανασίου, χαμηλό βέβαια στην εκτέλεσή του. Από εκεί στον Καγκαλό. Προβολή του τελευταίου μπροστά για τον Γαρίφαλο που ανεβαίνει κοντά του ο Γκουνσότο στην προσωπική του ονομαχία με τον Δεδούση. Μπαλιά στα δεξιά για τον Τονουσίδη. Λίκε, από κίτρινο μπάλι. Κουράνε κόκκινη δίκη. Και πλαγιό. Επαναφορά εδώ το κοντρόλ από τον Χιονίδη. Συνεργασία των δύο που αποδίδει καρπούς έστω και προς στιγμή βέβαια. Εφόσον η μπάλα δεν κατέληξε σε πλάγιο, κάτι το οποίο τώρα σημειώνει και διορθώνει ο Ρουσιάδης. Από εκεί για τον Πεχλιβάνη. Κάθετα η μπαλιά του για τον Γαρίφαλο.
που εξφενδονίζεται στην επίθεση υπερκερνώντας, έστω και προς τη στιγμή βέβαια, το εμπόδιο του προσωπικού του αντιπάλου, ο οποίος εσίως ο Σιρόπουλος πέταξε την μπάλα σε πλάγιο προτού ανοίξει το σπριντ. Επαναφορά με το κεφάλι εδώ ακραίος μπακ και πάλι κεφαλιά. Πίσω η μπάλα από τον Ναβαλιάν για τον Αντωνιάδη. Σκαφτεί μπαλιά το τελευταίο εδώ το κοντρόλ με τον Μυρό από τον ακραίο μπακ. Και πιο αριστερά του στον Σουλιόπουλο. Από εκεί για τον Πεκλιβάνη. Πίσω η μπάλα στον Χατζη Βασιλάκη. Στον Παπαθανασίου να διορθώσω. Δεν ξέρω εγώ για χωρικό αν έχει. Εδώ με τον Γαρίφαλο να παίζει την μπάλα και να ανεβάζει στροφές για λογαριασμό του Μακεδονικού. Συνεργασία με τον Πιτσόκο θα παίξει την μπάλα πιο πίσω στον Δήμου. Από εκεί με τη μία στο, για την ομάδα του Ποσειδώνα Καλαμαριάς η κεφαλιά ενστικτοδός βέβαια μπροστά από τον Σεντερφόρ. Σκαφτή μπαλιά από τον Παπαθανασίου μπροστά για τον Ογκουνσότο. Ανεβαίνει και ο Τσιαμπάζης. Δυνατά με το κεφάλι εδώ ο Τονουσίδης. Απομακρύνει ο Αντωνιάδης. Κοντά το Πιτσόκος για να δώσει στήριγμα. Ο ακραίος χαφ για λογαριασμό του Μακεδονικού. Εδώ το κοντρόλ στον άξονα από τον Γαρίφαλο. Η μπαλιά στην αριστερή πτέρυγα για τον Πιτσόκο, ο οποίος κατεβάζει με ωραίο κοντρόλ, έχει χώρο μπροστά του και βέβαια να σκεφτεί τις επιλογές του να πάρει τον χρόνο. Θα σεντράρει. Κατεβαίνει ένας ακόμη και δεν είναι άλλος από τον Αχαλινόπουλο, ο οποίος θα πιέσει μπροστά τον Φουρκιώτη, ότι η μπάλα παραμένει σε πόδια γηπεδούχων, έστω και με δύσκολο τρόπο, περιβεντιώδη τρόπο. Από εκεί για τον Γαρίφαλο. Δεξιά του στον Στασινόπουλο, η δυνατή σέντρα μπροστά και πάλι για τον Γαρίφαλο, πατάει περιοχή και θέλει βέβαια την κοφτή τρίπλα ανάμεσα από δύο, από την παγίδα των δύο. Με το κεφάλι εδώ ο Δεδούσης. Για τον Σιρόπουλο και από εκεί πιο πίσω, πιο αριστερά βέβαια στον Σιλιόπουλο. Κοντά το Καγκαλός για να δώσει στήριγμα, υπάρχει φάουλ. Εδώ με τον Σιρόπουλο βέβαια στην εκτέλεση. Αλικαριά, όχι στην αιστεία! Κόρνερ με μεγάλη περιοχή, παίξε! Πάνω, πάνω! Ανάση, φουλάρισε! Παίξε! Η προθυμένη μπαλιά! Το κοντρόλ από τον Δήμου. Από εκεί με τη μία στα αριστερά του στον Πιτσόκο. Κεφαλιά από τον Ογκουνσότο. Και από εκεί σε πλάγιο. Επαναφορά με τον Δήμου. Πιο πίσω για τον ακραίο μπακ τον Αβαλιάν. Που σηκώνει την μπάλα. Με το κεφάλι εδώ στόπερ. Κεφαλιά από τον Τσιαμπάζη. Υπάρχει φαουλ. Εσείς έλα! Και τώρα Σιρόπουλος πάνω στην μπάλα θα γυρίσει στον Δεδούση. Και από εκεί πιο αριστερά σε ένα παιχνίδι των δύο. Με τον Σιλιόπουλο να πατάει περιοχή, να παίρνει την κοφτή τρίπλα, να δοκιμάζει την κάθε την παλιά. Έστω και με το ακουνάκι.
Έξυπνο το παιχνίδι του αυτό που πήγε να. Έξυπνο το παιχνίδι του βασικά με αυτό που πήγε να κάνει. Να πάρει παίχτη επάνω του και να κατεβάσει την κάθε την παλιά, βέβαια, στον center forward ο οποίο θα μπορούσε να κινηθεί στην πλάτη των αμυντικών. Παπαθανασίου εις καυτή παλιά. Μπροστά για τον Ογκουνσότο με το κεφάλι ο center back. Στασινόπουλος με το κεφάλι αριστερά για τον Δήμο από εκεί στον Αχαλινόπουλο. Και αυτό το κλέψιμο με τον Δεδούση να κατεβάζει μια καμπή παλιά. Βαρκάριστος ο Χιονίδης, offside. Δεν πειράζει, τελείωσε. Εντάξει. Πάμε. Από εκεί για τον Δήμο και πιο αριστερά στον Βαλιάν. Με το offside βέβαια το οποίο υπέδειξε ο Τωροσιάδης. Από εκεί πίσω στον Δήμου, πιο αριστερά του στον Αβαλιάν. Και από εκεί πιο πίσω στον Παθανασίου. Μην πουλιάσετε τόσο. Το κοντρόλ από τον Αχαλινόπουλο στο Μαντουμάν εδώ μεταξύ του Φουρκιώτη και του Στασινόπουλου. Κατεβαίνει ο Γκουσότο, δέχτηκε μαρκάρισμα βέβαια, pressing και δυνατό μαρκάρισμα. Το χτύπησε. Στο χέρι όπως φαίνεται εδώ ο Πάτρικ ο Γκουσότο. Δυνατά με το δεξί με πολύ φάλτ από τον Χαλινόπουλο, η μπάλα περνάει στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ στην κίνηση από τον Μπεγλιβάνη. Και πάλι ο Τσιαμπάζης ελέγχει, απομακρύνει άμυνα του Ποσειδώνα. Ένας Ποσειδώνας ο οποίος στέκεται παλικαρίσια σε αυτό το δεύτερο μέρος. Ελέγχοντας βέβαια τα μαρκαρίσματά του, την άμυνα του πρωτίστως. Και από εκεί πέρα εκμεταλλευόμενος τον Σουλιόπουλο και τον Χιονίδη. Κάτι το οποίο έκανε και στο πρώτο μέρος. Στην ευθυντική γραμμή. Εδώ ωστόσο η μπάλα παραμένει σε πόδια Βρασίνων με τον Αγκουνσότο να παίζει την μπάλα πίσω. Στην αμυντική γραμμή και από εκεί με τη μία στην μεσαία γραμμή και από εκεί στον Μπεγλιβάνη. Πίεσε. Οι κόντρες. Ελέγχει ο Σουλιόπουλος. Πίσω η μπάλα στον Παπαθανασίου. Πάτε! Και τώρα Αντωνιάδης ελέγχει. Ελέγχει ο Γαρίφαλος. Αριστερά για τον Πιτσόκο. Το κλέψιμο από τον Ουσίδη. Να αλλάξει. Στο 55, εδώ στο δημοτικό γήπεδο Καλαμαριάς. Το 0-1 παραμένει. Υπάρχει φάουλ. Όχι, είναι offside, δεν κούνησε τη σημαία. Τη σήκωσε απλά ο Τωροσιάδης. Είναι πώς είναι offside. Δώσε ρυθμό. Εδώ με τον Τσιαμπάζη να ελέγχει από την αμυντική γραμμή. Θα γίνει και πάλι αποδέκτης. Θέλει να ξεκινήσει την κούρσα ο Αχαλινόπουλος, τον είδος Στασινόπουλος και του κατεβάζει μια καμπή παλιά στην πλάτη του Φουρκιώτη. Πλάγιο, κερδίζει το πλάγιο βέβαια. Για την ομάδα του. Εδώ με τον Μεχλιβάνη να παίζει την μπάλα στον άξονα για τον Δήμου. Πιο δεξιά του ο Τσιαμπάζης κάνει την κίνηση. Αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Όχι όμως και τον Σουλιόπουλο με μια καμπή παλιά. Και από εκεί με τη μία στον Δεδούση καφέται η παλιά του για τον Χιονίδη. Και από εκεί πέρα θέλει να σκεφτεί τις επιλογές του για το αν θα πάρει την τρίπλα ή αν θα αδειάσει το προσωπικό του αντίπαλο όπως το κάνει.
σε μια πρώτη εκτίμηση ή αν θα γυρίσει βέβαια στον άξονα σε μια παράλληλη μπαλιά. Από εκεί για τον Πολυκάρπο που θα παίξει την μπάλα στον Κίτσιο. Και πάλι εδώ ο αρχηγός θα σκάψει την μπάλα μπροστά για τον Χιονίδη. Out. Και είναι αλλαγή. Υπάρχει αλλαγή για την ακρίβεια. Ο Φούσκας με το νούμερο 16. Είναι η δεύτερη για τον Ποσειδώνα. Σημειωτέρω ότι προηγήθηκε μία στη θέση του Χατζη Αλεξιάδη, είχε περάσει ο Σιδηρόπουλος. Συνεπώς εδώ αποχωρεί ο Καγκάλος. Δήμου. Η προχωρημένη παλιά, η κεφαλιά πάσα από τον Δεδούση. Από εκεί για τον Πεγλιβάνη που ελέγχει. Θέλει να παίξει την μπάλα πίσω στον Αβαλιάν. Υπάρχει φαουλ. Πρόσεξε να σε φορτώσει. Λίκος! Από εκεί πέρα, σε ένα γρήγορο παιχνίδι το οποίο έχει ανάψει για τα καλά για το Μακεδονικό με τον Αχαλινόπουλο. Κατεβάζει μια κάμπη παλιά στο Αστινόπουλο, που αν περάσει βέβαια θα μπορέσει να δώσει, να αναπτερώσει την ηθική στο παιχνίδι του. Ο Γκουσότο δίνει στήριγμα για τον Αχαλινόπουλο, δεν καταφέρει να τρυπώσει όπως θα ήθελε βέβαια στην επίθεση. Με τον Σιλιόπουλο να πέσει την μπάλα στον άξονα από εκεί πιο αριστερά του στον ακραίο μπακ. Και από εκεί προσμένη παλιά. Στον Δεδούση. Με πλάτη στον αντίπαλο Τακουνάκι. Πλάγιο. Η μπάλα περνάει από μακρινή ο στόπερ. Και από εκεί το σουτ από το Φουρκιώτη. Η σέντρα σουτ όπως φάνηκε. Ένα δυνατό σουτ για την ακρίβεια που φάνηκε περισσότερο σαν να έχει κάποιον αποδέκτη παρά τον Αυριεστία. Και εδώ το γέμιζα του Παπαθανασίου. Αριστερά για τον Αβαλιάν. Σκαφτή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Πιτσόκο. Θέλει να πατήσει περιοχή, μπάλα πίσω στα χέρια του Παωτού Χάτζη Βασιλάκη. Αλέξ! Αλέξ! Κοιμηθήκαμε, Αλέξ! Πάτε! Το δυνατό βολέ εδώ και πάλι από τον goalkeeper. Ρίγκας! Λάζε! Πάνε, Πάτρικ! Μαλώνει στην εξέδρα. Και εδώ η στημένη παλιά για τον Ποσειδώνα. Έχει ανέβει πολύ σκότος μεγάλη περιοχή. Σκαφτή παλιά η μπάλα περνάει από μακρύ ο στόπερ. Και πάλι μπάλα παραμένει σε πόδια των Λεύκων με τον Δεδούση να παίζει την μπάλα στο Σουλιόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του θα πάρει το σλάμ, θα πατήσει περιοχή, θα αλλάξει επιτυχημένα με τον επιθετικό και ουσιαστικά θα έχει πρόσωπο στην εστία. Εδώ και πάλι το shoot out. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Ποσειδώνα. Είναι γεγονός. Με τον Σουλιόπουλο. Ουσιαστικά με τον Χιονίδη να αλλάζει με τον Σουλιόπουλο, θέτοντας τον εαυτό του σε θέση τέταρτη, σε θέση βολής. Και από εκεί πέρα ο Σιδηρόπουλος ήταν εκείνος ο οποίος έπιασε το σουτ. Δεχόμενος την παράλληλη παλιά. Στέλνοντας την μπάλα σε out. Λυκίδης. Πώς αυτό. Τι είναι αυτό. Λυκίδης. Λυκίδης.
Ο Λυκίδης ετοιμάζεται για το Μακεδονικό με το νούμερο 12. Το κοντρόλ από τον Αγκουνσότο, η μπάλα στα αριστερά για τον Γαρίφαλο και από εκεί πιο αριστερά στον Μπιτσοκό. Η δυνατή σέντρα μπροστά για τον Αγκουνσότο και πάλι Λαγιό. Λαζαρέ, εσύ εδώ διατάσεις. Λαγιό. Η επαναφορά με τον Ουσίδη, με τον Πιτσόκο. Και από εκεί με τη μία στον Στυλιόπουλο. Σε μία προωθημένη παλιά στην πλάτη της άμυνας. Σε μία παλιά τρύπα ουσιαστικά με τον Αντωνιάδη. Να είναι εκείνος ο οποίος ήλεγξε την πορεία της μπάλας και πήρε το κοντρόλ. Θέλω βρεβάτα το βράδυ και να μου έρθεις. Θα είναι και η Αλεξάνδρα. Η Αδάμ. Στην επαναφορά εδώ με τον Στασινόπουλο. Θα παίζει την μπάλα δεξιά του στον Χαλινόπουλο, ο οποίος θα την σηκώσει σε μια πρώτη εκτίμηση στην πλάτη του αντιπάλου του βέβαια. Αλλαγή. Κερδίζει το κόρνερ. Αλλαγή. Λέω. Κάνει. Αποχωρεί λοιπόν ο Αχαλινόπουλος στη θέση του Ολικίδης. Η μπάλα περνάει από εκεί πιο αριστερά να πρεσάρει τον Στυλιόπουλο. Πλάγιο. Και από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η αλλαγή είναι περισσότερο τακτικής για να πρεσάρει την τη δεξιά πλευρά εκεί ο Λυκίδης. Από εκεί για τον Πεχλιβάνη. Πίσω η μπάλα στον Αβαλιάν και από εκεί στον στόπερ τον Αντωνιάδη. Και από εκεί στον άξονα. Η μπάλα παίρνει ύψος. Κοντρόλ στα χέρια του στόπερ, του goalkeeper. Και από εκεί με τη μία στον Στασινόπουλο. Θέλει να κάνει παιχνίδι και να γυρίσει την μπάλα στον Πάντρικο Γουσόντο. Από εκεί με τη μία στον Σιρόπουλο υπάρχει φαουλ. Σιρόπουλος. Τρέχει να πιέσει ο Πεχλιβάνης. Το κοντρόλ σε τον χρόνο. Εδώ με τον Αλικίδη. Να γυρίσει τα αριστερά του. Η δυνατή σέντρα. Πίσω η μπάλα στον Χατζη Βασιλάκη. Η μπάλα παίρνει ύψος. Με το κεφάλι εδώ ο Τσιαμπάζης. Δεξιά του για τον Στασινόπουλο. Έχει ανέβει και ο Πεχλιβάνης για να δώσει στήριγμα. Υπάρχει πλάγιο για τον Μακεδονικό. Πιτσόκος στην επαναφορά μπροστά για τον Γκουσότο. Η μπάλα στα χέρια του Βασιλακάκη. Το δυνατό βολέ. Πλάγιο. Εδώ γονάζει. Τώρα πού είναι, Πίτσο.
Η μπάλα περνάει μπροστά για τον Αγκουσότο. Εδώ στο όπερο Κίτσιο στα δύο σε πλαγιό. Στο 67, εδώ στην Καλαμαριά, το 0-1 παραμένει. Η μπάλα πίσω από τον Πιτσόκο, το γέμισμα του τελευταίου. Στα χέρια του Χατζηβασιλάκη. Από εκεί πέρα, ο Γκουνσότο και ο Μεχλιβάνη συνεργάζονται. Το κοντρόλ με το στήθος σε πρώτο χρόνο. Εδώ με τον επιτελικό χαφ για τον εργασμό του Ποσειδώνα. Δεν δούσεις. Θα σκάψει την μπάλα στην πλάτη του Πιτσόκου μπροστά για τον Σιλιόπουλο. Υπάρχει out. Η μπάλα περνάει με το κεφάλι εδώ δε δούσεις στην προθυμένη γραμμή μπροστά για τον Σουλιόπουλο. Μην βάζεις χέρια. Άιντε άστον εκεί. Απακρύνει εδώ ο στόπερ σε πλάγιο. Η μπάλα περνάει εδώ με τον Σουλιόπουλο να συγκλίνει προς τον άξονα να ψάχνει χώρο για το σουτ. Θέλει να αλλάξει επιτυχημένα με τον center for, με τον έντερο φόρ στο παιχνίδι. Και τώρα Πάτρικ Ογκουνσότο out. Με τον center for ουσιαστικά να πατάει η περιοχή έτοιμος να εκτελέσει. Από εκεί για τον στόπερ. Η μπάλα παίρνει ύψος. Εδώ το κοντρόλ από τον Φουρκιώτη. Πάντα με την μπάλα στην κατοχή του, θα παίξει την μπάλα πιο πίσω στον Δεδούση. Από εκεί και πέρα για τον Σουλιόπουλο, ο οποίος είναι σε πιο επιτελική θέση για να κάνει το παιχνίδι του. Δεδούση, ελέγχει και πάλι. Θα σκάψει την μπάλα στην πλάτη του Στασινόπουλο και όπου ελέγχει και πάλι βέβαια ο πρόδος. Εδώ με τον Μεχλιβάνη να γυρίζει με το κεφάλι στον Ογκουσόντο. Απομακρύνει ο Φουρκιώτης. Δεδούσεις. Έχασε την ισορροπία του εδώ ο Δεδούσεις. Πλάγιο. Υπάρχει φάουλ. Φύγε! Και η κίτρινη στον Πιτσόκο. Δεύτερη για τον Μακεδονικό. Πάρτε παίχτες, Αλέξη, κατευθύνω, μιλάω, συνέχεια, την κοινωνία, Μαρμαλώθηκες πάλι, μίλα. Πούς. Αριστερά στάση. Κιάλα. Πάνω στην μπάλα ο Δεδούσης. Σκαρνέτης εδώ. Κοντά στο μάτι. Πάμε. Πάμε. Δεδούσης. Θα σκάψει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Εκείνη περνάει και πάλι με τον Κουσότο στο μαρκάρισμα να κάνει φάουλ βέβαια. Και είναι κερδισμένο όπως αναφέρει ο Γκορτζίλας και σφυρίζει. Είναι κερδισμένο για τον Ποσειδώνα φυσικά, έτσι. Πάτρικ! Πάτρικ μείνε! Είναι φάουλ για τον Ποσειδώνα, συνεπώς.
τον Νουσίδης. Και ο Σουλιόπουλος, όπως φάνηκε τουλάχιστον στο πρώτο πλάνο, έχει αποχωρήσει από την μπάλα. Θα αναλάβουν την εκτέλεση. Με τον πρώτο να είναι πάνω στην μπάλα, ως μοναδικός εκτελεστής. Θα την σκάψει στο δοκάρι. Με γροθιές ο Παθανασίου. Πρωτή μπάλα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, θα παραμείνει εντός τερέν, θα γυρίσει στο Γαρίφαλο. Πού ανεβαίνει. Ουσιαστικά θέλοντας να παίξει στα ίσα το προσωπικό του αντίπαλο, να κερδίσει τη μονομαχία και να τρέξει στον ευθυδιασμό. Και από εκεί και πέρα είχε τον Γαρίφαλο, έτσι όπως φάνηκε, στην επίθεση ως έτερο πάρτενερ. Τον Στασινόπουλο για την ακριβία και τον Γουσότο. Εδώ η συνεργασία των δύο δεν αποδίδει καρπούς. Η μπάλα παραμένει εντός τέρμα, βέβαια χωρίς να περάσει σε πλάγιο με τον Σουλιόπουλο. Κεφαλιά εδώ από τον Γαρίφαλο που θα κατεβάσει την μπάλα με ωραίο κοντρόλ. Θέλει να την περάσει μπροστά από τον ακραίο μπακ. Και εδώ με τον Δήμουνα, με τον Αντωνιάδη να δοκιμάζει το πόδι του ως στόπερ. Ουσιαστικά παίρνοντας την τρίπλα στη μεγάλη, μπροστά από τη μεγάλη περιοχή και δοκιμάζοντας το πόδι. Ήταν ο Πεχλιβάνης, θα διορθώσω. Πανομοιότυπα τα χαρακτηριστικά τους βέβαια, αν δεν δεις την πλάτη της φανέλας. Μεταξύ Πεχλιβάνη και Αντωνιάδη. Είναι ο επιτελικός χαφ και ο στόπερ βέβαια. Η μπάλα περνάει με το κεφάλι εδώ ο Χιονίδης. Το κοντρόλα από τον Ασυρόπουλο. Φάουλ. Και εδώ ο στόπερ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Από τη μεγάλη περιοχή η μπάλα περνάει στα χέρια του Χατζηβασιλάκη. Και εδώ το γέμισμα από τον Τονουσίδη. Η μεγάλη παλιά μπροστά για τον Σιλιόπουλο. Από εκεί πιο αριστερά του στον Γαρίφαλο. Υπάρχει τι, υπάρχει φάουλ. Όχι, είναι πλάγιο, σίγουρα, δεν υπήρχε επαφή. Εδώ με τον Πεχλιβάνη. Από εκεί στον άξονα για τον Δήμου. Πιο αριστερά, πιο δεξιά στον Πιτσόκο που ανεβαίνει. Και είναι αμαρκάριστος και θα σηκώσει τη σέντρα. Εδώ με τον Σιρόπουλο. Να σκάβει την μπάλα μπροστά για τον center for στα χέρια του Χατζηβασιλάκη, του Παπαθανασίου. Και εδώ το γέμισμα μπροστά για τον Γαρίφαλο πλάγιο. Πάμε, πάμε! Λίγο μετά το 75 προς 2 λεπτά έξτρα βέβαια, φτάνοντας στα 77 με 78, στο 78 για την ακρίβεια, εδώ στην Καλαμαριά. Το 0 να παραμένει. Στην πρώτη ευκαιρία δώσε. Η παλιά στον άξονα εδώ με τον Δήμου να κάνει παιχνίδι, να αποφεύγει το προσωπικό του αντίπαλο, να κατεβάζει μια καμπή παλιά. Σε μια πρώτη στάξη ευκαιρία το κέντρο Μακεδονικό να πατήσει περιοχή και να σουτάρει. Ένστικτο εδώ στο Χατζηβασιλάκης, απομακρύνει Στασινόπουλος, 0-2! Και κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Η δυνατή σέντρα, σέντρα σουτ βέβαια, προς τα καρέ από τον Πιτσόκο ή τον Γαρίφαλο, θυμάμαι καλά, με τον Στασινόπουλο
να παίρνει το rebound, να εκτελεί και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάμε! Ήρεμα, μπράβο, Πάτρικ! Πλάγια, πλάγια! Πίσω η μπάλα από τον Πολυκάρποφ. Και βαλιά πάσα βέβαια. Αυτό που χρειάζεται ο Ποσειδών είναι τουλάχιστον να φρεσκάρει με ένα τέρμα. Θα μπορέσει να το ξαναβάλει στο παιχνίδι βέβαια. Σε όσο χρόνο απομένει ακόμα στο παιχνίδι του. Από εκεί για τον Στασινόπουλο. Και τον Στασινόπουλο που κάνει παιχνίδι, θα σκάψει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας. Απομακρύνει ο Πιτσόκος. Εδώ αριστερά για τον Φούσκα. Υπάρχει πλάγιο και φάουλ, το οποίο προηγήθηκε βέβαια. Σκαφτεί παλιά από τον Δεδούση. Η μπάλα στα αριστερά και εδώ το σούτ ο κεραυνός. Δεν το περίμενε κανένας πραγματικά. Ένα δυνατό σούτ σε κόρνερ. Όπως έπεσε ο Παπαθανασίου στη γωνιά του. Ένα σούτ από τον Σουλιόπουλο, έχουν εντύπωση, από το βαδί του φανέλα του. Ή τον Φουρκιώδη, το νούμερο 3, πιο πίσω μισθοχωρημένος. Από εκεί για τον Δεδούση. Το σούτ στην κίνηση από τον Φούσκα. Όχι, είναι ο Σουλιόπουλος, ο οποίος θα σεντράρει. Κεφαλιά, πάσα εδώ, εδώ θέλει τέρμα σίγουρα και τα καταφέρνει! 1-2, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι, όπως η Δόνα σε μια φάση διαρκείας. Να δω τη φανέλα βέβαια του παίκτη. Είναι ο Τασκούρα. Ποιος είναι? Δεν το προλάβα. Το 5, αν ήταν το 5 είναι ο Κίτσιος. Αν ήταν ο στόπερ ο Κίτσιος, αυτός έβαλε το τέρμα. Έχει χώρο, έχει χρόνο μπροστά του ακόμα όπως η Δόνας για να ισορροπήσει το παιχνίδι. Και ήταν το 12, ήταν ο Τασκιούλας, ο οποίος σκόραρε. Χρυσή αλλαγή στα χέρια του Ποσειδώνα. Στο 80. Εδώ με τον Φούσκα να κάνει παιχνίδι. Και να γυρίζει. Βέβαια εδώ θα μετρήσει η ταχύτητα και το καθαρό μυαλό ταυτόχρονα. Για το αν θα μπορέσει ο Ποσειδώνας να ισορροπήσει το παιχνίδι, αν θα δεχτεί κάποιο τέρμα. Η μπάλα περνάει, υπάρχει φάουλ. Κράτησε τον παίκτη από πίσω, λέει ο Κορτζίλας. Εδώ με τον Στασινόπουλο να γυρίζει στον Κουγκουσότο από εκεί σε πλαγιό. Γιώργο, πάτε. Και βαλιά πάσα από τον Χιονίδη. Πίσω η μπάλα στον Αστυρόπουλο. Και από εκεί στον ακραίο μπάκο, ο οποίος ακολουθούσε. Κεφαλιά πάσα σε ποιον. Στο center four υπάρχει φαουλ. Δεν
Σκαφτεί μπαλιά εδώ. Ο αμυντικός σκαφ ελέγχει. Γυρίζει στον Σουλιώτη. Από εκεί για τον Στόπε, για τον αμυντικό χαφ, τον Δήμου. Θα παίξει την μπάλα δεξιά του στον Λυκίδη. Στον Πιτσόκο να διορθώσω. Και από εκεί με τη μία στον Άχαστο Στασινόπουλο που κάνει παιχνίδι. Και γυρίζει στον Αβαλιάν. Εδώ με πλάτη τον Τιμπαλό. Ο Γκουσότο θα γυρίζει στον Πεκλιβανίδη. Στον Πεκλιβάνη. Με τον πρώτο ουσιαστικά να έχει προπλάτη στην εστία και όλη τη διάθεση για να στρίψει το κορμί του, αν γίνει αποδέκτης βέβαια. Από εκεί ο Σφυρόπουλος. Θα γυρίσει τα αριστερά του στον Φουρκιώτη. Δεξιά του στον Σφυρόπουλο και πάλι. Και από εκεί ο Σουλιώτης. Σουλιώπουλος. Θα σηκώσει την μπάλα στον άξονα, το σούτ στην κίνηση out. Κορυφαία φάση για τον Ποσειδώνα. Με τον Τασιούλα και πάλι. Χρυσή αλλαγή για τους Καλαμαριώτες. Μπάμπι! Πες, κουράστηκα με την κατάλαβα. Μπάμπι! Δαμιανίδης! Το κοντρόλ από τον Σιρόπουλο. Από εκεί με τη μία στον Πεχλιβάνη. Αριστερά στον Πατρικό Γουσό, ο οποίος θα παίξει την μπάλα δεξιά του στο Σιρόπουλο που ακολουθούσε. Και από εκεί πέρα το ξεμαρκάρισμα από τον Στασινόπουλο πρωτίστως και τον Γουσό για να παίξει την μπάλα μπροστά στο πρόσωπό του. Δεν τους βγήκε όπως θα έπρεπε. Με τον Τσιαμπάζη να παίζει την μπάλα στα αριστερά του. Από εκεί το δυνατό σουτ πέφτει στη γωνιά του ο Χατζηβασιλάκης. Σουτ από τον ακραίο χαφ. Από τον Λυκίδη έχουν την εντύπωση. Όχι, ήταν ο Γαρίφαλος. Εδώ και πάλι υπάρχει φάουλ. Σιρόπουλος πάντα από τα δεξιά. Από την μεσαία γραμμή. Κατεβάζει μια προθυμένη παλιά από τον Σουλιόπουλο. Το κοντρόλ από τον Φούσκα. Και από εκεί πέρα ο Γκουσότο ελέγχει σε ρόλο οργανωτή και μοιράζει τον σουστόν στα Σινόπουλο. Συγκλίνει προς τον άξονα, μην παίζει την μπάλα αριστερά του για τον Πεκλιβάνη που θέλει να πιάσει το σουτ. Δεν τα καταφέρνει. Πλάγιο. Ναι, είναι πράγματι. Είναι πράγματι πλάγιο. Πέντε λεπτά ακόμα στο παιχνίδι. Και από εκεί η προθυμένη παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Φούσκα. Οι κόντρες σε πλάγιο. Περίμενε. Μακεδονικό. Ο Δαμιανίδης. Δαμιανίδης. Δεύτερη αλλαγή για το Μακεδονικό, η οποία αναμένεται να σημειωθεί εντός ολίγου. Ωστόσο εδώ Πεκλιβάνης θα σηκώσει την μπάλα αριστερά για τον Γαρίφαλο. Από τη δεξιά πτέρυγα ο Στασινόπουλος κάνει νόημα, είναι αμαρκάριστος, βέβαια είναι δύσκολο να φύγει σε δέντρα προς τα εκεί. Εφόσον υπάρχει man-to-man pressing. Και από εκεί στον Γκουσότο η μπάλα στρώνει στον Πεκλιβάνη, στον Λυκίδη Στασινόπουλος. Από την ίδια γωνιά με την οποία σκόραρε. Το σουτ στην κίνηση, out. Το πλάγιο βολέ στην κίνηση. Από τον Γαρίφαλο, out. Και στο σημείο αυτό σημειώνεται η δεύτερη αλλαγή. Ο Δαμιανίδης θα πάρει θέση στο παιχνίδι.
άφησε τον ήσυχο. Στη θέση του Μπεκλιβάνη. Έχει πόση ώρα ρε εσύ, πόση ώρα όλοι σας, αφήστε τον ήσυχο. Άφησε τον ήσυχο να κάνει τη δουλειά του. Αυτό που βλέπω. Άρη! Μπράβο Μπέκλι. Βέιντα! Αποχωρεί λοιπόν ο Μπεκλιβάνη στη θέση του ο Δαμιανίδης. Κεφαλιά πάσα από τον Σουλιόπουλο. Η μπάλα περνάει από μακρύνη ο Σιρόπουλος. Και από εκεί και πέρα παιχνίδι του άξονα για το Μακεδονικό, ο οποίος δεν προτίθεται να παραδώσει τα όπλα. Σηκώνει τη σέντρα, η μπάλα περνάει για Βαλιά. Με περίεργη τροχιά στα δίκτυα. Και να τριπλασιάσει τα τέρματά του βέβαια. Και να κλείσει το παιχνίδι. Δεν πασάμε τίποτα. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Από τον Λυκύβη το θέρμα. Για ένα Μακεδονικό ο οποίος ουσιαστικά ήρθε εδώ στην Καλαμαριά να παίξει το παιχνίδι που ξέρει, να ανεβάζει τις τροφές του βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο φάνηκε ότι είναι πιο αποδοτικό, και να άπτεται, να άγεται για την ακρίβεια του ομίλου. Από εκεί και πέρα παιχνίδι των τριών και είναι ευκαιρία εδώ για κάποιο σουτ. Offside. Αλλαγή η οποία αναμένεται να σημειωθεί για το Μακεδονικό, είναι η τρίτη και τελευταία του, με τον Βεϊδαμενίδη να είναι έτοιμος να πάρει θέση στο παιχνίδι. Εδώ με τον Δεδούση να παίζει την μπάλα στον άξονα βέβαια. Εκεί όπου τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Άρα έτσι είμαι λίγο. Εγώ έτσι πιστεύω. Με τον Μακεδονικό να προηγείται ήδη με 1-3. Με την νίκη αυτή, σκαρφαλώνει στους 32. Και παραμένει πρώτος. Αλλαγή! Αλλαγή! Πάτρικ! Αποχωρεί λοιπόν ο Πάτρικ ο Κουσότο στη θέση του ο Βεϊδαμενίδης. Πήγε να τσιμπήσει την μπάλα ανάμεσα από δύο. Να εμβολήσει βέβαια την δεξιά πλευρά, δεν τα καταφέρει. Και από εκεί πέρα η μπάλα στα αριστερά και πάλι με τον Αβαλιά να επιμένει. Επαναφορά η μπάλα παραμένει και πάλι εδώ στο τερέν. Με τον Δεδούση ουσιαστικά να δίνει την προσωπική του μονομαχία με τον Δαμιανίδη. Το πλάγιο για το Μακεδονικό. Για τον Ποσειδώνα, να διορθώσω. Από εκεί μπάλα παραμένει στον Αντωνιάδη. Και πλάγιο.
Ένας Ποσειδώνας ο οποίος κατά την προσωπική μου άποψη στάθηκε όρθιος στον περίοδο παιχνίδι. Μετά βέβαια τις πριν τις κορυφαίες ευκαιρίες που είχε ο Μακεδονικός με τον Στασινόπουλο, είτε την επίδειξη του τέρματος βέβαια, είτε την ουσιαστικά την assist ως προς τον Λυκίδη. Και από εκεί και πέρα να κοιτάξει με ένα άλλο και διαφορετικό μάτι τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Με το κεφάλι ο Φούσκας. Εδώ με τον Τσιαμπάς να παίζει την μπάλα πίσω στο Παπαθανασίου. Πλάγιο. Πάμε! Κοντά! Επαναφορά η μπάλα αριστερά για τον Φούσκα και πάλι δυνατή σέντρα. Το δυνατό σουτ για την ακρίβεια, έτσι όπως φάνηκε. Out. Και κάπου εδώ βέβαια ο Γκορτζίλας φυρίζει για τελευταία φορά. Παλικαρίσια, ο Μακεδονικός περνάει και το εμπόδιο της Καλαμαριάς. Στέκεται όρθιο στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος, φτάνει στους 32 βαθμούς. Περιμένει το αποτέλεσμα του Θερμαϊκού Θέρμης για να ελπίσει σε ένα όσο το καλύτερο πρωτάθλημα βέβαια και διαφορά από τον αντίπαλό του. Συνεχίζει το σερί που έχει από την τέταρτη αγωνιστική και μετέπειτα βέβαια από την ήττα που είχε από τον Αχιλλέα Τριανδρίας σε εκτός έδρας αναμέτρηση και αυτή και την ισοπαλία βέβαια, αν θυμάμαι καλά. Από ποιο ήταν, από το Φάλιρο, αν θυμάμαι καλά. Ή μπορεί και να κάνω λάθος εγώ βέβαια. Συνεπώς, όλα αυτά στο περιθώριο, 14η αγωνιστική, ο Μακεδονικός κλειδώνει ένα ακόμη τρίποντο απέναντι στον Βουσίνο Καλαμαριάς, ο οποίος έπαιξε το παιχνίδι που ήξερε, είχε τις ευκαιρίες με τον Σουλιώτη και τον Χιονίδη. Δεν κατάφερε να πετύχει ένα τέλειο πολύ υπόθετο τέρμα, κάπου στο 85 βέβαια, στο 85, για να ισορροπήσει το παιχνίδι, να κάνει το 1, το 2-2. Και να ελπίσει βέβαια για νίκη απέναντι στο μεγάλο φαβορί που ήταν ο Μακεδονικός. Όλα αυτά λοιπόν εδώ από το δημοτικό γήπεδο Καλαμαριάς, από τον Μιχάλη Κομίτση, περιγραφή για το insport.gr, για την σελίδα του insport δηλαδή. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Γεια χαρά.